τρόπο τις αντιδράσεις στα κατεχόμενα. Έντονες αναταράξεις στα κατεχόμενα προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Βουλής για αναφορά στα σχολεία στο ενωτικό δημοψήφισμα του 1950. Ο Τουρκοκυπρίος ηγέτης έθεσε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης στην ατζέντα της επόμενης συνάντησης των ηγετών την εν λόγω απόφαση, ενώ τα πυρά της εναντίον της ελληνοκυπριακής πλευράς εξαπέλυσε με αυτή την αφορμή η ψευδοκυβέρνηση. Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση, αλλά το μόνο θέμα θα είναι αυτό, της απόφασης της Βουλής. Δεν μπορεί να συζητηθεί άλλο θέμα. Θα τους πω κάτι διάλογο ότι θα πρέπει επιτέλους να πάρουν μία απόφαση για το θέμα αυτό. Δεν έχει νόημα να πάμε εκεί και να κάνουμε διαπραγματεύσεις αν υπάρξει βήμα στο θέμα αυτό. Και μέσω του λογαριασμού του στο Twitter έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα στις διαπραγματεύσεις. Η απόφαση της Ελληνοκυπριακής Βουλής να εορτάζεται στα σχολεία το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Κατηγορηματικά καταδικάζω την απόφαση αυτή. Ο Τουρκοκυπριός ηγέτης άσκησε έντονη κριτική και στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στάση αποχής που τήρησε στη Βουλή μετά το πέρας συνάντησης που είχε με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Εμπίζα Μπετσπέχαρ. Ο Μουσταφά Κιντζή επιχειρεί ταυτόχρονα να εμπλέξει και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνη Κουντέρες, ενώ καλεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αντιδράσει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εάν, όπως είπε, πραγματικά επιθυμεί λύση. Εξέφρασε την έντονη αντίθεση, απογοήτευση και καταδίκη της τουρκοκυπριακής πλευράς στην απόφαση αυτή. Ζήτησε από την κυρία Σπέχαρ να διαβιβάσει την θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και αναμένω όπως τα Ηνωμένα Έθνη προβούν σε παραστάσεις επί του θέματος. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Βουλή ενέκρινε κατά μεγάλη πλειοψηφία πρόταση του ρατσιστικού και φασιστικού κόμματος ΕΛΑΜ. Συνέδεσε την ίδια ώρα την απόφαση της Βουλής για αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα με τις αναφορές περί προσάρτησης των κατεχομένων, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι από τους πρώτους που απορρίπτει δηλώσεις σχετικές με προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία και ότι αντιτίθεται με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από πλευράς ψευδοβουλής. Το χώρο των αντιδράσεων έσυρε όμως από το πρωί ο ψευδοπρωθυπουργός Χουσέινος Γκουργιούν, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την απόφαση της Βουλής βρήκε αφορμή για να ασκήσει δρυμία κριτική στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ενισχύοντας την παγία του θέση. Η έγκριση τροποποίησης νόμου από τη Βουλή που αφορά τον εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος στα σχολεία αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Ο λεγόμενος Πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν αφήνουν περιθώρια για την εξέβρεση μιας λύσης με πολιτική ισότητα και ισχυρίστηκε ότι διαφαίνεται πως το όνειρο της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να καταστεί διοκτήτρια όλου του νησιού.